τι σημασία έχει, συνάδελφοι, και εδώ πέρα πρέπει να σταθούμε και να γίνει κουβέντα, το πλαίσιο το οποίο θα διαμορφώνεται να είναι το πλαίσιο το οποίο πατάει στους εργαζόμενους και στις ανάγκες τους. Και αυτό πώς θα μπαίνει σχέδιο δράσης και όχι να πάμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι συλλογική είτε των αντοχών της οικονομίας ή το στάσου να βάλουμε πλάτη. Γιατί αυτό, συνάδελφοι, να σας πω μια πείρα μέσα από το λιμάνι, μας το βάζει αυτή τη στιγμή η Κόσκο, αλλά και συνολικά στον Πειραιά διάφοροι εργοδότες, όταν τις αυξήσεις τις οποίες πήραμε μέσα από τους μεγάλους αγώνες που κάναμε το 21 και το 22, η ακρίβεια και ο πληθωρισμός μας απορρόφησε. Και λέμε τώρα, εδώ και τώρα, νέα συλλογική σύμβαση. Δεν μπορούμε να πάμε σε μια λογική ότι εδώ πέρα είναι μια φάση τώρα που περνάμε με την εξέλιξη του πολέμου είτε στην Ουκρανία είτε κάτω στη Μέση Ανατολή και να περιμένουν οι εργαζόμενοι. Ποιος τον κάνει τον πόλεμο? Έρχεται από ουρανοκατέβατος? Για συμβαίνοντα δεν γίνονται. Ποιος κονομάει από αυτό? Η Κόσκο, σε συνέχεια αυτό το οποίο είπε πριν και η Μαρία. Λοιπόν, έχει επιπλέον για κάθε μάνα κοντέινερ που έρχεται, έχει παίρνει, φέρνει 25.000 κουτιά, 15 εκατομμύρια το ταξίδι, το πλοίο. Γιατί έχουν ανέβει τα ναύλα 176%. Τον επόμενο μήνα που θα φτάσουν αυτά, με αυτές τις αυξήσεις, ποιος θα τα πληρώσει? Η Κόσκο. Οι εργαζόμενοι στο λιμάνι, οι εργαζόμενοι σε όλη την κοινωνία. Ένα λοιπόν ζητούμενο είναι αυτό. Λέμε για τις 28 του μήνα, 28 Φλεβάρι, πρόταση. Συνάδελφοι, τα εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες. Σας λέω τώρα, γιατί το εργατικό κέντρο Πειραιά έπαιξε και ένα ρόλο σε αυτές τις κινητοποιήσεις πέρσι, που συμπληρώνεται ένας χρόνος. Τι θα πάμε να πούμε στα σωματεία μέλη μας που έχουν νεκρούς συναδέλφους και δεν θα υπάρχει απόφαση εδώ πέρα της ΓΕΣΕΕ ή στις μάνες των νεκρών παιδιών, των νέων, όπως Φερρυππίν υπάρχουν αντίστοιχα και οι νέοι που ήταν από Θεσσαλονίκη, που ήταν φοιτητές? Αν δεν υπάρχει απόφαση, πηγαίνετε να δουλέψετε, αν συμβαίνει τίποτα? Όταν δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες και προσπαθούν να το κουκουλώσουνε. Να το σκεφτούμε εδώ πέρα. Άλλο ζήτημα. Λοιπόν, εδώ πέρα υπόθηκε και από άλλους ομιλητές. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, λόγω της πολιτικής η οποία εφαρμόζεται και είναι η ίδια πολιτική η οποία έχει, έφερε και τους νεκρούς στα Τέμπη. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει εδώ πέρα ξεσηκωμός στους φοιτητικούς συλλόγους. Πήγα, συνάδελφοι, μέσα σε συνελεύσεις φοιτητικών συλλόγων σε μια σειρά αποσχολήσεις και βάζανε οι φοιτητές ότι εδώ πέρα πρέπει η εργατική τάξη να συμπορευτεί με το φοιτητικό κίνημα. Αντίστοιχα, υπάρχουν οι αγρότες. Υπάρχει λοιπόν η δυναμική, αυτός ο συντονισμός να υψώσει ένα τείχος και να βάλει προς τα δικές μας ανάγκες? Κρίνουμε ναι. Δεν μπορούμε να πάμε, να πάμε και στις 17, να πάμε και όπου θέλετε, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε τον χρόνο να περνάει. Γιατί μπορεί να λειτουργήσει από την άλλη. Η ζήμωση και η ενημέρωση των εργαζομένων γίνεται μέσα από γενικές συνελεύσεις, μέσα από πρωτοβουλίες, μέσα από κινητοποιήσεις, μέσα από τέτοια ζητήματα. Εδώ πέρα το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, για παράδειγμα, έχει βάλει από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο να γίνουν συσκέψεις με τα μέλη σωματεία του. Το σωματείο το δικό μας κάτω στο λιμάνι κάλεσε κάποια σωματεία γύρω από το λιμάνι να κάνουμε για την οργάνωση του αγώνα σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Και το λέω αυτό γιατί δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο, συνάδελφοι. Και να πω και κάτι τελευταίο και κλείνω με αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια τα εργατικά κέντρα και οι ομοσπονδίες οι οποίες έβαζαν επανειλημμένα. Λοιπόν, το ζήτημα για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, αυξήσεις στους μισθούς. Και εδώ πέρα η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ μας έλεγε ότι αυτά λόγω των μνημονίων αποτελούν νόμους του κράτους και δεν μπορεί να γίνει κάτι. Σας λέμε, μην πάμε σε μία από τα ίδια, να ακούσετε τα εργατικά κέντρα και τις ομοσπονδίες και τα πρωτοβάθμια σωματεία και να μπει η ΓΕΣΕΕ σε αυτή την πρόταση την οποία μπαίνει εδώ πέρα για 28 Φλεβάρι. Το λέμε γιατί είμαστε μέσα στους χώρους δουλειάς, μπορούν να το επιβεβαίωσουν και άλλοι συνάδελφοι, δεν λειτουργεί αντιπαραθετικά το ένα με το άλλο.